Στους 7 και ίσως κάτι παραπάνω ουρανούς βρέθηκαν οι φίλοι της Λίβερπουλ μετά την κατάκτηση του Champions League από την ομάδα του Γιούργεν Κλοπ. Και στην κυριολεξία, όχι απλά στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο, έγινε ο κακός χαμός και το τσουνάμι του ενθουσιασμού κάλυψε τα πάντα. Κάτι τέτοιο βεβαίως δεν θα μπορούσε παρά να συμβεί και στην Ελλάδα. Εδώ, όπου το στοιχείο των οπαδών των Reds είναι έντονο. Έτσι λοιπόν, από πολύ νωρίς, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Φίλων Λίβερπουλ έδωσε το παρόν σε κεντρικό μαγαζί στην Αθήνα και πραγματικά έζησε με την ψυχή του κάθε στιγμή του τελικού ανάμεσα στη Λίβερπουλ για την Τότεναμ. Στιγμές έντονες, στιγμές μοναδικές, στιγμές που χαράσονται σαν τατουάζ στην καρδιά, το μυαλό και τη ψυχή κάθε οπαδού της Λίβερπουλ. Με το You'll Never Walk Alone, όταν ακούγεται ακόμα και σε έναν χώρο που βρίσκονταν μόλις 250 φίλοι αλλά παθιασμένοι της Λίβερπουλ, να σου διαπερνά πραγματικά κάθε μελίκη και να σε κάνει να νομίζεις πως βρίσκεσαι σε ένα μικρό Anfield. Ένα προσκύνημα για τον Γιούργεν Κλοπ και την ομάδα του. Με τον Τζόρνταν Χέντερσον την ώρα που σηκώνει την κούπα, πραγματικά να νιώθει απίστευτα, όπως και κάθε ένας οπαδός της Λίβερπουλ. Κάθε ένας οπαδός της Λίβερπουλ, ο οποίος είδε την ομάδα του να κατακτά για έκτη φορά το Champions League, με την συγκίνηση να είναι τεράστια. Και βεβαίως, κάθε στιγμή του αγώνα, κάθε στιγμή του τελικού, να είναι στην κυριολεξία μοναδική. Λοιπόν, έκτο κύπελο. Έκτο κύπελο πρωταθλητριών. Η τρίτη παγκόσμια υπερδύναμη. Το άξιζε, το πήρε δίκαια. Εξαιρετικό. 6-6. Το πήρε, έσπασε και κατάλαβε τον κλουμπ, έτσι. Εννοείται. Έκτο, παιδιά, έκτο. Καλή μόνο. Άμα δεν το κάνουμε στην Ελλάδα, πού θα το κάνουνε. Είμαστε το τέταρτο κλαμπ στην Ελλάδα. Μετά από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ είναι η Λίβερπουλ. Μόλις έβαλε το δεύτερο γκολ, ησυχάσατε λιγάκι γιατί το μάτς πήγαινε λίγο δύσκολα. Όταν είσαι Λίβερπουλ, δεν ησυχάζει ποτέ. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον. Επειδή ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Είναι και μια δικαίωση για τον κλουμπ αυτό το Champions League. Είναι ξεκάθαρα δικαίωση. Είναι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο και έπρεπε να το πάρει. Και μια γυναίκα εδώ πέρα συγκινημένη σε βλέπω. Ναι, χαίρομαι πολύ. Ήταν καιρός. Ήταν καιρός. Το λαχταρούσες πολύ. Ναι, να πω ότι αφού χάσαμε την Premier. Τι σημαίνει για σένα η κατάκτηση του Champions League.
ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της και ένα νέο κεφάλαιο για τον Κλοπ. Τι να κάνουμε, έτσι δεν πρέπει. 50 χρόνια Λίβερπουλ είμαι να μην το κάνω Άνφιλντ και βγω μια φορά στην Ελλάδα. Τι σημαίνει για, για η κατάκτηση του Champions League για εσάς όλους εδώ πέρα? Για μένα αυτό σημαίνει ότι προχθές έκλεισα τα 60 και μου δώσε το μεγαλύτερο δώρο των γενεθλίων μου. Αυτό. Με μία λέξη, πώς περιγράφεις τα συναισθήματά σου για την κατάκτηση του έκτου? Μαγεία. Μαγεία, τίποτα άλλο. Μαγεία. Μαγεία γιατί θυμάμαι το 5. Εντάξει, δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Θυμάμαι το 5 και από εκεί και πέρα δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώς. Χάσαμε το 7 στην Αθήνα. Χάσαμε πέρυσι με τη Ρεάλ. Αλλά το φετινό ήταν κάτι το οποίο μετά το μάτς με την Μπαρτσελόνα για μένα ήταν σίγουρο. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι μαγεία, σχέτη μαγεία. Για να μου πείτε πώς αισθανθήκατε μετά την άρση της κούπας. Ποια θα ήταν η λέξη που περιγράφει τα συναισθήματα? Εξαιρετικά. Πέρα από την πλάκα, επειδή είμαι αληθινά Λίβερπουλ, το λέω πέρα από το ποδόσφαιρο, παιδιά. Είναι ιδέα αυτή η ομάδα, έτσι, και είναι πίστη, πραγματικά πίστη. Και για εμάς που δεν είμαστε ποδοσφαιριστές όπως αυτοί, αλλά κάνουμε μια άλλη δουλειά, είναι σημαντικό να πιστεύουμε αυτό που κάνουμε. You never walk alone. Εγώ πάντως η και πιάσει τα αγκαλιά του. Εγώ θα πω την αλήθεια, συγκινήθηκα μόνο και μόνο γιατί ήξερα πόσο πολύ θα χαρεί ο άντρας μου. Α, αυτά είναι. Για αυτό. Για συμπαράστα. Γιάννη, τα καταφέραμε και σηκώσαμε τον τρόπο. Εμείς έχουμε να το πούμε, είμαστε Λίβερπουλ, οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Έτσι. Με όλο το σεβασμό στον αντίπαλο, στην Τότεναμ, θα ήθελα να πω ότι ήταν αρκετά, όχι εύκολο με την έννοια του εύκολου, απλά θα ήταν πολύ καλά διαχειρίσιμο από την ομάδα. Φάνηκε η εμπειρία σε τελικούς, φάνηκε η εμπειρία του Κλοπ στη διαχείριση του παιχνιδιού, ήταν άριστη. Μας βοήθησε και η τύχη με το πέναλτι στο πρώτο λεπτό. Το πιο Άλισον. Και φυσικά, ναι, θα κατέληγα στον Άλισον, αλλά η διαχείριση του πρώτου μηχρόνου, παρότι πολλοί κόσμοι είχε άγχος, πίστεψέ με, έβλεπα τα πρόσωπα στα κοντινά πλάνα που έκανε η κάμερα, δεν αγχώθηκα λεπτό και πίστευα πάρα πολύ ότι θα λήξει όπως έληξε, είτε 1-0, είτε 2-0, είτε οσοδήποτε. Γιάννη, από τα 100 άτομα που ρώτησα, τα 101 μιλάνε για τη δικαίωση του κλουμπ. Για? Για τη δικαίωση του κλουμπ. Φυσικά, κοίταξε να σου πω τώρα, έχει δουλέψει πολύ ο άνθρωπος. Και αν πρέπει να πω κάτι, Νίκο, τώρα στην κάμερα του ΑΡΤ, το οποίο το έχω πει πάρα πολλές φορές στις εκπομπές μου, είναι ένα, ότι ο συγκεκριμένος είναι προς τιμήν του, ότι έχει δουλέψει και έχει αποδείξει ότι ξέρει να δουλεύει και να παραδέχεται τα λάθη του. Πέρσι του έφυγε ο Μπούβατς όπως έφυγε, έβαλε κάτω και δούλεψε τα πάντα με τον νέο του βοηθό και πέτυχε αυτό που πέτυχε σήμερα.